Αλλάζουμε θέμα, κλίμα και περιφέρεια. Επανερχόμαστε στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στην Πιερία θα πάμε τώρα, εκεί όπου αύριο είναι η γιορτή του Πιερικού Ποδοσφαίρου, γιατί μιλάμε για τον τελικό του κυπέλου της ΕΠΣ Πιερίας. Είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο ο πρόεδρος της ΕΠΣ Πιερίας, ο κύριος Δημήτρης Ελευθεριάδης. Καλησπέρα κύριε Ελευθεριάδη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κύριε Χατζηνέση. Αύριο λοιπόν η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου για τον τελικό της ΕΠΣ Πιερίας. Φυσικά. Σας ευχαριστώ καταρχήν για τη φιλοξενία σας στο κανάλι σας και στην εκπομπή σας, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Δίων Τηλεόραση. Όπως πέρυσι, έτσι και φέτος, που είναι η δεύτερη χρονιά της διοίκησης της ΕΠΣ Πιερίας, υλοποιήσαμε τη φιλοσοφία μας για την αποκέντρωση των σημαντικότερων αθλητικών μας εκδηλώσεων. Πέρυσι ο τελικός μας φιλοξενήθηκε στο Λιτόχωρο. Ο φετινός μας προγραμματίστηκε στο Αιγίνιο, αλλά λόγω της ακαταϊλότητας του αγωνιστικού χώρου του γεννητικού γηπέδου, από τις πολλαπλές βροχοπτώσεις και την επιδείνωση του καιρού μετά τον αγώνα και της Κυριακής μεταξύ του Γενιακού και του Πιερικού, οδήγησε την Επιτροπή Πρωταθλήματος του κυπέλου της ΕΠΣ Πιερίας να μεταθέσει την έδρα τέλεσης του τελικού κυπέλου με επιλογή του ΑΔΑ Κατερίνης. Μάλιστα με τη σύμφωνη γνώμη των δύο αντιπάλων. Άλλωστε είναι ένας πολύ ωραίος αγωνιστικός χώρος, κύριε Ελευθεριάδη, για να γίνει ένας τέτοιος αγώνας και να συγκεντρωθεί και πολλοί κόσμος για να παρακολουθήσει τον αγώνα, ο οποίος βεβαίως έχει και μια ιδιαίτερη σημασία γιατί είναι αφιερωμένος στη μνήμη ενός νεαρού ποδοσφαιριστή. Φυσικά είναι στη μνήμη του Βασίλη του Δάλα, του ποδοσφαιριστή του Μακεδόνων Πιερίας, με την ομόθυμη συμφωνία του δύο φιναλίστ, του Διαγόρα Σεβαστής και της Πίδνας Κίτρους, τα έσοδα του αγώνα θα διατεθούν στην οικογένεια του εκλειπώντος του Βασίλη, ας είναι αιωνία του η μνήμη. Θα τιμήσουμε επίσης και την οικογένεια του αείμνηστου Γιάννη Παραλικίδη, ενός μεγάλου παράγοντα και αυτονού του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, καθώς και του γενιακού που ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έφτασε και την ομάδα του Ιγυνιακού ψηλά, λοιπόν, στο ερασιτεχνικό. Να δώσουμε τώρα πληροφορίες για όσους ενδιαφέρονται αύριο να παρακολουθήσουν τον αγώνα που θα γίνει, είπαμε, στο ΑΔΑ Κατερίνης. Λόγω των βροχοπτώσεων και του κακού αγωνιστικού χώρου του Ιγυνιακού γηπέδου θα γίνει στο ΑΔΑ Κατερίνης, η ώρα 4. Παρακαλούμε όλους τους φίλους του ποδοσφαίρου να παρευρίσκονται εκεί. Εξάλλου και το σύνθημά μας είναι «Ήμουν και εγώ εκεί», γιατί τα έσοδα αυτά όλα θα διατεθούν στην οικογένεια του εγκλειπώντος του Βασίλη Δάλα. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω για την καλή συνεργασία τη Δημοτική Αρχή Πίδνας Κολυνδρού, όπως και των ανθρώπων του Ιγυνιακού. Και λυπούμαστε πάρα πολύ, γιατί ήταν προγραμματισμένοι να γίνει εκεί, όπως ανέφερα και προηγουμένως, το παιχνίδι στο Αιγίνιο, αλλά λόγω των καιρικών συνθηκών δεν μπορούμε. Αλλά υποσχόμαστε τους φιλάθλους του Αιγινίου και της Βόρειας Πιερίας ότι σύντομα κάποια αθλητική εκδήλωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων θα γίνει στη Βόρεια Πιερία. Κύριε Φιδεράτη, έχω την εντύπωση ότι δεν είπαμε ποιες ομάδες αγωνίζονται στον τελικό αύριο. Είχα αναφερθεί, νομίζω, νωρίτερα. Είναι η Σεβαστή. Ο Διαγόρα Σεβαστής και η Πίδνα Κίτρους. Ας το υπενθυμίσουμε λοιπόν. Αυτές είναι οι ομάδες οι οποίες αγωνίζονται αύριο στις 4 ώρα το απόγευμα. Ας ελπίσουμε και οι καιρικές συνθήκες να ευνοήσουν, κύριε Ελευθεριάδη, γιατί τελευταία υπάρχει ένα θέμα με τις καιρικές συνθήκες. Την τελευταία εβδομάδα, 10 μέρες. Άλλωστε, είδαμε ότι ανέβαλαν και τα σχέδια τα οποία είχατε κάνει για να γίνει ο αγώνας στο στην Βόρεια Πιερία. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά, ο καιρός θα είναι καλός, να έρθει κόσμο στο γήπεδο να απολαύσει ένα πολύ όμορφο, γιατί είναι από τις δύο καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος, ένα πολύ καλό και όμορφο σε αθλητικά πλαίσια παιχνίδι. Όπως και πέρυσι κάναμε έναν υπέροχο τελικό στο γήπεδο του Λιτοχώρου, έτσι και φέτος θα γίνει ένας υπέροχος τελικός, να έρθει όλος ο κόσμος να το παρακολουθήσει, να δει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και ευχόμαστε ο καλύτερος να κερδίσει. Και θα έχουμε την ευκαιρία να το παρακολουθήσουμε από τη Δίων Τηλεόραση, βεβαίως. Ναι, ναι. Κύριε Ελευθεριάδη, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.